Φίλες και φίλοι, χαίρετε. 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 Το ψυχοεκπαιδευτικό ζεύγος. Είναι ένα βίντεο που κάνουμε μαζί με τον σύντροφο μου τον Πάνο και είναι στο αυτοκίνητο και είναι και βροχερά. Και ελπίζω να βγει καλός ο ήχος. Νομίζω θα βγει ούτως ή άλλως. Γιατί να μην βγει. Γιατί εγώ κάναμε ένα προχθές που είχε πάρα πολύ βροχή και είχα άγχος, μήπως δεν βγει καλό, αλλά βγήκε καλός ο ήχος. Εν τω μεταξύ, πιάνω την ευκαιρία τώρα για να πω ότι τα βίντεο που κάνουμε με την Κογό δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για ενήλικες. Γιατί αρκετοί φίλοι το κατάλαβα σε ένα live, νομίζουν ότι είναι μόνο για παιδιά. Ναι. Κάναμε με την Κογό ένα πολύ ωραίο βίντεο για το τι είναι το necking, τι είναι το ghosting, το zombieing και τα προβλήματα που βρισκούμε στις φιλίες. Λοιπόν, αγάπη μου, έχει ένα ερώτημα για σένα. Για πες. Και μετά ένα θέμα για να κάνουμε μαζί. Ερώτημα για μένα. Έχει ένα ερώτημα για σένα. Για πες. Κάτσε, έβαλα τον κωδικό σου τώρα. Άνοιξα το κινητό σου και βλέπω ότι δεν έχουν φτάσει τα μηνύματα που σου στείλα. Άρα, κάτσε να δω εδώ. Τα τα παιδιά. Α. Εντάξει, τίποτα. Το βρήκα. Άργησε λίγο, αλλά ήρθε. Για πες. Λοιπόν, είναι μια φίλη που έχει γράψει κάτω από ένα βίντεο που είμαστε μαζί το εξής ερώτημα. Θέλω, Θεκλά, να ρωτήσεις τον σύντροφο σου με ποιον τρόπο ωφελείται αυτός, δηλαδή εσύ αγάπη μου, από τη συμμετοχή του στα ψυχοεκπαιδευτικά σου βίντεο. Και νομίζω ότι αυτό το ερώτημα έγινε και λόγω της συζήτησης που έκαναν κάποια τοξικά προφίλ και λοιπά, ότι είσαι κομπάρσος και διάφορες τέτοιες αρλούμπες. Α, δεν το ξέρω, δεν έδωσε ποτέ σημασία σε αυτό. Θες να απαντήσεις πώς... Ωφελούμε όπως ωφελείται, καταρχάς όπως ωφελείται και οποιοσδήποτε ακροατής. Νομίζω ότι από τον καιρό που είμαστε μαζί, η μόνη περίπτωση να ακούσεις σίγουρα ένα βίντεο ψυχοεκπαιδευτικό είναι ή να το μοντάρεις ή να το γυρίσουμε μαζί. Ναι, αλήθεια είναι ότι... Ναι, η αλήθεια είναι... Όχι, τελικά όμως τώρα και ότι τα κάνουμε μαζί σημαίνει ότι... Σαν να τα ακούω κι εγώ, συμμετέχω κι εγώ. Ναι, γιατί πρωτού συγκατοικήσουμε, άκουγε όλα τα βίντεο πάνω και μου έδινε και πολύ ωραία κριτική, καλοπροαίρετη κριτική. Πολλές φορές μου έλεγε αυτό που είπες εκεί, έχω διαβάσει κάτι, να σου στείλω το άρθρο, είδες κι αυτό. Και εν τω μεταξύ, surprise, δέχομαι την κριτική από ανθρώπους που την κάνουν καλοπροαίρετη. Γιατί surprise? Όχι, το λέω κάνοντας πλάκα, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι εγώ δεν δέχομαι την κριτική. Βεβαίως τη δέχομαι, απλώς έχω μια ιδιαίτερη ικανότητα να διαχωρίζω την καλοπροαίρετη από την κακοπροαίρετη κριτική. Προτού συγκατοικήσουμε και δημιουργήσουμε, αναδημιουργήσουμε την οικογένεια μας, γιατί στην ουσία είμαστε μια αναδημιουργημένη οικογένεια. Έβλεπα πολλά του. Έβλεπα και παλιά, δηλαδή είχα χρόνο να πηγαίνω και σε παλιότερα, όχι τα καθημερινά. Μετά που συγκατοικήσαμε. Μετά δεν υπήρχε χρόνος. Νομίζω, εγώ προσωπικά θα δυσκολευόμουν να ακούω συνέχεια την ίδια φωνή στα αυτιά μου. Ξέρεις τι έλεγε, μια φορά ο ανιψιός μου, ο Στέφανος, λέει, πάω στη γιαγιά μου τη μία, ακούω τη φωνή σου, πάω στη γιαγιά μου την άλλη, ακούω τη φωνή σου, τι θα γίνει πια, θεία? Επίσης να πω ότι νομίζω ότι συμβάλλω και κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως συμβάλλεις. Μπορεί να εκφράσω κάποια φορά συνέστητα, κάποιες φορές με σκοπό. Μπορεί να κάνω λίγο και το συνήγορο του διαβόλου. Λοιπόν, ένα θα σας πω. Λοιπόν, είμαι στο γραφείο. Το γραφείο είναι και σαλόνι μας. Το σπίτι μας είναι, θα σας κάνουμε τουρ μια μέρα. Το πάμε με την Γογό, μόλις τελειώσει και το δωμάτιο της Γογός, που θα έρθουν τα πράγματα της, η καρέκλα της, η καινούργια και το ντουλάπι της, θα κάνουμε τουρ του σπιτιού. Λοιπόν, έχουμε ένα σαλόνι μεγάλο, το οποίο είναι πολυδωμάτιο. Είναι και το γραφείο του πάνω, είναι και το δικό μου, έχει και τηλεόραση, έχει και γάτα, έχει και σκύλο, έχει απ' όλα. Λοιπόν, κάθεται ο Πάνος στο γραφείο του και κάθομαι εγώ αντικριστά στο δικό μου, αλλά δεν έχουμε οπτική επαφή, γιατί έχει και αυτό στην οθόνη του μπροστά τη μεγάλη και εγώ τη δικιά μου. Και κάνω το βίντεο αυτό για τον εντός εισαγωγικών ήρωα της Σαλαμίνας. Ναι. Και εγώ σταματάω και ξαναξεκινάω. Σταματάω και ξαναξεκινάω, γιατί άμα πω μια λέξη λάθος θέλω να τη διορθώσω κλπ. Και στα κένα πετάγεται ο Πάνος πίσω από την οθόνη και λέει, πες τα! Και αυτό έχω πράγματα στο μυαλό μου να πω και τα λέει τα ίδια αυτά που έχω στο μυαλό μου να πω.
Και έχει από χθες που πήραμε δύο διαφορετικά μηνύματα. Ε. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα γιατί θα δείξει η πορεία. Δύο μηνύματα από ανθρώπους που ζουν στη Σαλαμίνα, οι οποίοι είπαν πώς ναι, τα είπατε ναι, σάμπος και τα ξέρατε. Ναι, και φαίνεται ότι υπάρχουν πράγματα που δεν είναι γνωστά και είναι ανατρεπτικά για τον κύριο ήρωα. Ναι, ναι, και ήταν δηλαδή, ο Πάνος είχε ξυπνήσει πιο μετά από μένα, εγώ είχα ξυπνήσει πιο νωρίς και καθόμουν στον υπολογιστή και έκανα το βίντεο, μπαίνει μέσα, μου λέει τι είναι αυτό που κάνεις, θυμάσαι σου στέλνω το βίντεο, στο στείλα στα μηνύματα σου, το ακούς και μου λες ούψ, αυτό και αυτό μα στημένο μου φαίνεται, τι είναι αυτή η φάση κλπ. Και για μένα το να είναι ένας άνθρωπος και εγώ σου είπα, που κάνει αυτό, fact-checking αυτό κιόλας. Το πράγμα τώρα, ναι, κάνεις fact-checking, ναι, πολλές φορές είδα το βίντεο και λέω τώρα αυτός επενεύει για να σώσει την κοπέλα και είχε και τον χρόνο, είχε άλλο να τραβάει το βίντεο. Να βάλει γάντια, να τραβήξει βίντεο, να κάνει. Μου φάνηκε λίγο κάπως. Και έκανες και fact-checking, όπως και σε πολλά άλλα βίντεο κάνει fact-checking ο Πάνος. Δηλαδή, αν θέλω να μιλήσω για ένα θέμα, του λέω: μπορείς, αγάπη μου, σε παρακαλώ να μου βρεις πληροφορίες και ψάχνει. Και λίγο και της επιστημονικής σου κατάρτισης μπορείς να ψάχνεις δεδομένα και να έχεις την, την ιδιότητα να καταλάβεις αν είναι αυθεντικές ειδήσεις ή όχι. Πάντως, για μένα είσαι χρήσιμος. Είσαι χρήσιμος. Δεν είναι ψυχολόγος ο Πάνος, να το πούμε ξανά. Είναι όμως άνθρωπος με ψυχολογικά ενδιαφέροντα. Έχει κάνει ψυχοθεραπεία στο παρελθόν. Ψυχοεκπαιδευόταν πολύ καιρό πρωτού γνώρισε εμένα. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνώρισε εμένα και λόγω της γνωριμίας μπήκε στο χώρο της ψυχοεκπαίδευσης και της πνευματικότητας. Ήταν από πριν. Ναι. Εγώ πάντως νιώθω μια ασφάλεια όταν κάνουμε βίντεο μαζί, με την έννοια του ότι είναι άλλος ένας άνθρωπος δίπλα μου, ο οποίος έχει σωάστας φρένας, ο οποίος έχει γνώσεις, ο οποίος έχει καλή κρίση και αν πω κάτι το οποίο είναι λανθασμένο σε επίπεδο γεγονότων, σε επίπεδο ορολογίας, ορισμών, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιώ και ορολογία και ορισμό που δεν έχει σχέση με την ψυχολογία στα βίντεο, υπάρχει ένας φιλολογίζων. Και θεολογίζων. Εντάξει. Κάνει και θεολογίζων, ναι. Δίπλα μου ένας άνθρωπος με πνευματικά ενδιαφέροντα και με πολύ καλή διάθεση. Νομίζω ότι αγαπάς το κανάλι και εσύ και τα μωρά τα αγαπάτε, ναι, το κανάλι. Δηλαδή, όπως λένε τα μωρά, το κανάλι μας το νιώθουμε όλοι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που το λέμε έτσι για να το πούμε. Και νομίζω ότι αγαπούσες το κανάλι και προτού συνυπάρξουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Θα κατεβούμε στο σούπερ μάρκετ, γιατί τώρα κατεβαίνουμε κάτω στο υπόγειο το πάρκινγκ και στην επιστροφή έχω κι άλλο ένα που έχει να κάνει θεματάκι. Ναι, ναι, ένα επερώτημα το οποίο νομίζω ταιριάζει για να γίνω 2-1. Εντάξει. Γεια. Yeah. Το πρώτο μέρος ήταν αυτό που σε ρώτησα, τι κερδίζεις εσύ από τη συμμετοχή σου στα βίντεο. Είπες και κάτι μετά που κατεβήκαμε στο σούπερ μάρκετ που δεν το έχεις πει πριν. Τι είπα? Είπες ότι... Μεσολάβησαν τα ψώνια, το ξέχασα. Και ήταν και πολλά. Είπες ότι... παίζεις και το συνήγορο του ψυχοεκπαιδευόμενου. Όχι του διαβόλου, του ακροατή, του θεατή. Ναι, δηλαδή χρησιμεύεις ώστε να κάνεις ερωτήσεις που θα έκανε, που μπορεί να γεννιούνται στο μυαλό αυτό μου παρακολουθούν τα βίντεο την ώρα που τα παρακολουθούν, ναι. Και το έχω σχολιάσει και κάποιοι φίλοι κάτω από τα βίντεο ότι ο Πάνος κάνει τις ερωτήσεις που θα θέλαμε εμείς να κάνουμε και ότι τους αρέσει να συμμετέχει στα βίντεο. Ναι, εντάξει, δεν σκέφτομαι ότι τι ερώτηση θα κάνω. Μα ακριβώς αυτό είναι που έχει ωφέλεια, ότι αυθόρμητα κάνεις τις ερωτήσεις, ναι, που σου έρχονται στο μυαλό. Επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως, όταν είσαι στη συμμετοχή ενός βίντεο, το παρακολουθείς. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να αυτόν πρώτον τονίσω, καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό είναι χιούμορ για... Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο
καταρχήν για όλους, και από εκεί πέρα αν προκύπτουν κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν, εντάξει. Όχι αγάπη, μιλάω σε σχέση με την παλιά κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει και προσποιούνταν ότι καταλαβαίνει, είχε ένα ύφος έτσι απλανές, έτσι βαθιστόχαστο, απλανός βαθιστόχαστο, και λέγες ας πούμε τώρα σκέφτεται, ενώ δεν καταλαβαίνει, τέλος πάντων. Όχι, η αλήθεια είναι ότι για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που ασχολείσαι και από πριν ήμουνα σχετικά καλά ενημερωμένος. Και ο Πάνος έχει, μου έχει τονίσει πολλές φορές και συμφωνώ με τον Πάνο. Το ανακάλυψε μόνος του στην πράξη αυτό που σας είχα πει όσοι βρίσκεστε στη συμμετοχή. Διαβάσαμε σε κάποια φάση ένα βιβλίο για την Emotionally Focused Therapy, συναισθηματικά εστιασμένη θεραπεία EFT, ένα βιβλίο με τίτλο «Κρατάμε σφιχτά», που είναι ένα βιβλίο που είναι βασισμένο πάνω στη θεωρία του δεσμού, του Μπολ, του αποφευκτικός δεσμός κλπ. Και ο Πάνος μου είπε, από την αρχή που γνωριστήκαμε, ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι είναι επικίνδυνες αυτές οι θεωρίες του δεσμού όταν εφαρμόζονται θεραπευτικά ή στο σκεπτικό ενός ανθρώπου χωρίς να λάβεις υπόψη σου το στοιχείο του ναρκισισμού. Και όσοι είστε στη συμμετοχή, θυμάστε που το έλεγα. Αυτό το βιβλίο δεν το ξέρεις, δεν το έχω. Εντάξει, αλλά έχω δει πάρα πολλά και έχω διαβάσει πάρα πολλά. Ναι, και μου είπε αυτό το πράγμα το οποίο ήταν και η δική μου και το δικό μου συμπέρασμα. Και το είχα και εγώ στο μυαλό μου ότι είναι επικίνδυνο κάποιος να σκέφτεται, μην τυχόν και είμαι αποφευκτικός κάθε φορά που χτυπάει το καμπανάκι του και τον gut instinct του ότι έχει γνωρίσει άλλο ένα ναρκισάκι. Ω, καλά. Γενικά, αυτό που σου είπα και χθες, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές το πρόβλημα δεν είναι το στυλ δεσμού. Αυτό πρέπει να είναι σε λίγες περιπτώσεις. Γιατί η κακοήθεια κυριαρχεί. Η κακοήθεια είναι που κάνει τα προβλήματα και όχι το στυλ δεσμού. Ναι. Ένας καλοήθης άνθρωπος και να έχει φοβίες και να έχει άγχος και να έχει μια συμπεριφορά αποφευκτική, άμα είναι καλοήθης και βρει αγάπη, θα καθίσει και θα πάει και στη θεραπεία ζευγαριού και θα λύσει τα θέματα του. Και νομίζω καμιά φορά φοβόμαστε κιόλας να δούμε, να παραδεχτούμε την κακοήθεια στον άλλον, εφόσον τέλος πάντων μας ταλαιπωρεί, γιατί και ψάχνουμε να βρούμε ερμηνείες μέσα από τα στυλ δεσμού για να πούμε έχουμε τον καημένο, είναι, πέρασε πολλά, είναι αποφευκτικός. Ψάχνουμε να δικαιολογήσουμε τον κακοποιητή μας πάνω. Ναι. Και πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα. Τι συζητούν τα ζευγάρια μεταξύ τους πάνω. Εντάξει. Αυτό θέλει λίγο... Λοιπόν, το έχει στείλει μια συνάδελφος αυτό το ερώτημα. Η φίλη Μαρία Κορακά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Πάτρα. Και λέει, επικείμενο θέμα για podcast ή βίντεο. Τι συζητούν τα υγιή ζευγάρια. Τι θέματα συζητούν δηλαδή. Σε όλα τα στάδια τους και στη φάση που ένα ζευγάρι είναι ένα δημιουργημένο. Με δικά τους παιδιά ο καθένας. Το ρωτάει η Μαρία γιατί είναι συνάδελφος η Μαρία Κορακά, παρακολουθεί τα βίντεο, είναι και πολύ χρήσιμη και δημιουργική συνεισφορά της. Το ξαναδιαβάσω. Όχι, τι συζητούν τα υγιή ζευγάρια, τι θέματα σε όλα τα στάδια και στη φάση που ένα ζευγάρι είναι δημιουργημένο. Επειδή τώρα ταιριάζει να το βάλω αυτό το δεύτερο μισό του βίντεο, γιατί αρχίσαμε να συζητούμε για αυτά που συζητούμε. Καταρχάς, εγώ έχω την αίσθηση, προσωπικά δηλαδή, η προσωπική μου γνώμη είναι, και μπορώ να το κάνω, άσχετα αν μου έχει βγει πάντα σε καλό ή κακό, αλλά μπορώ και θέλω να το κάνω, είναι να τα συζητάω όλα. Α, μπράβο. Αυτό μπορεί, νομίζω ότι μπορεί να μην μας βγει πάντα σε καλό. Κοιτάξτε, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, σε αυτή την περίπτωση να πούμε και τις χοντρές το δίκαιο. Στις αρχές που γνωριστήκαμε κάποια θέματα έλεγε σας μην το συζητήσουμε αυτό. Κάποιες φορές, όχι πάντα, και μετά μερικά... το ξεπέρασες αυτό, τώρα ας μην το συζητήσουμε αυτό. Εντάξει, ανάλογα με τον άνθρωπο, μερικά μπορεί να θέλουν και λίγο θάρρος. Εντάξει, δεν είναι... Νομίζω ότι όσο και αν είναι κάποιος διατεθειμένος να συζητήσει ανοιχτά, πρέπει να έχει και έναν άνθρωπο που να έχει ευήκο νους και να ακούει με προσοχή και ενσυναίσθηση για να μπορέσει να μιλήσει. Και το θέτω να μπορέσεις να μοιραστείς τις αδυναμίες σου, τα λάθη σου, θέλει λίγο θάρρος, νομίζω. Ναι. Νομίζω ότι, όχι, είμαι σίγουρη ότι εσύ δεν είχες θέμα να συζητήσεις για τις αδυναμίες σου και τα λάθη σου. Άμα στις αρχές της συμβίωσης και το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε
Το έχει ρωτήσει μια κοπέλα, λέει, κάνεις ένα βίντεο με τον Πάνο οδηγίες συμβίωσης. Μάνα μου, να σας κάνουμε, αλλά μάνιουαλ. Είμαστε παράξενα γοντά. Και ο Πάνος και εγώ είμαστε ιδιότροποι, αλλά ταιριάζουν ιδιοτροπίες μας. Καλό μας. Ναι, σε άλλο βίντεο. Σε αρκετά, ναι. Ναι, ναι. Ιδιοτροπίες μας ταιριάζουν, οπότε ίσως να μην είμαστε εκεί πλέον κατάλληλοι να δώσουμε universal οδηγίες, αλλά μπορούμε να δώσουμε τη δική μας οπτική σε ένα επόμενο βίντεο. Πάμε τώρα στο τι συζητούν τα ζευγάρια μεταξύ τους. Εσύ λες ότι τα συζητούμε όλα, όσο και αν μας είναι δύσκολο. Ναι, ειδικά αν προκύπτει πρόβλημα, πρέπει να συζητηθούν όλα. Ναι. Και νομίζω ότι εμείς το εφαρμόζουμε. Ναι. Στην αρχή δυσκολευόμασταν λίγο να το εφαρμόσουμε. Τις πρώτες φορές που είχαμε εντάσεις, μετά το πρώτο τρίμηνο της συγκατοίκησης, σε κάποιες φάσεις που εγώ ήμουν έτσι, μπορεί να ήμουν πολύ κουρασμένη και να ήμουν έτσι έντονη, έλεγε σας μην το συζητήσουμε, να ηρεμήσουμε και μετά, αλλά εκ των υστέρων στην πράξη είδες ότι συζητιέται εκείνη την ώρα και αν εκφράσουν και οι δύο αυτά που νιώθουν, γιατί δεν γίνεται να νιώθει μόνο ένας ένταση, σίγουρα νιώθει και ο άλλος. Νομίζω αυτός ο δημιουργικός καυγάς που είχαμε πει και άλλες φορές. Με αυτόν τον τρόπο γρήγορα πέφτουν οι τόνοι. Ναι, το πώς καυγαδίζουμε υγιώς. Ναι. Είχαμε κάνει και βίντεο για το πώς καυγαδίζουμε υγιώς. Φοράω τα γυαλιά ηλιούχη, έτσι σας νομπάρω, λέμε γιατί ακόμη και η αντιλιά με ενοχλεί. Νομίζω ότι σε κάποια φάση εσύ είχες λίγο θέμα με αυτό στην αρχή. Εγώ σου λέγα θα το συζητήσουμε τώρα. Να τα βγάλουμε όλα τα χαρτιά μας πάνω στο τραπέζι, να τα συζητήσουμε τώρα και μη φοβάσαι που θυμωνώ ή μη φοβάσαι το δικό σου θυμό, είναι ανθρώπινο. Μιλούμε φυσικά για θυμό ο οποίος δεν εκφράζεται ούτε με βρισχές, ούτε με λεκτικά κακοποιητικές εκφράσεις, ούτε με ξύλο. Μιλάμε για έκφραση θυμού. Πώς εκφράζω γιος το θυμό μου? Λέω, τα έχω πάρει! Τσαντίστηκα! Με ενοχλεί αυτό που συμβαίνει. Τέτοιου είδους έκφραση θυμού. Ο Πάνος φοβόταν στην αρχή. Νομίζω ότι γενικά φοβόμουν και πριν. Και, ναι. Και στο παρελθόν δεν σου βγήκε και σε καλό να εκφράζεις το θυμό σου ή να εκφράζεις την άποψή σου? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι το παρακρατούσα μέσα μου σε σημείο που γιγαντωνόταν μέσα μου και όταν και έφτανε... Ωραία έκφραση, το παρακρατούσα. Wow, ναι. Ναι, και σε σημείο που γιγαντωνόταν αυτό μέσα μου και έφτανα μετά που... Μετά δεν είχα εγώ όρια για να διορθώσω κάτι. Τελείωνε. Τώρα μιλάς για το 2010. Παλιά. Δεν έχει σημασία. Μα τι ήταν να διορθώσεις, αφού αυτό δεν έπρεπε να γίνει από την αρχή. Σίγουρα, αλλά τώρα δεν μιλάμε μόνο για μένα. Αν είναι κάτι που μπορεί και πρέπει να συζητηθεί και αξίζει τον κόπο να συζητηθεί. Ένα σύντροφος της προκοπής που σ' αγαπάει και είναι μαζί σου επειδή σ' αγαπάει και επειδή γουστάρει και επειδή νιώθει δημιουργικότητα και όρεξη και ζωντάνια για τη σχέση σας, θα καθίσει να καυγαδίσει κιόλας μαζί σου. Δεν θα σου πει φύγε από εδώ, είσαι θυμωθιάς. Ωραία, να στο πω αλλιώς. Να στο πω αλλιώς. Θα μπορούσα να είχα φύγει από μια κατάσταση προτού σε καλύτερο χρόνο. Okay. Για να μην πω άλλα. Σε καλύτερο χρόνο. Κατάλαβα, μάνα μου, τι εννοείς. Εγώ κατάλαβα τι εννοείς και σου είπα και το χρονικό, τη χρονική περίοδο που συνέβη και αυτό, το 2010. Για πριν 14 χρόνια. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Όμως, σου λέω ότι ένας σύντροφος ο οποίος δεν αντέχει το θυμό σου, σημαίνει δεν σε αγαπάει. Και ξαναλέω, θυμό ο οποίος εκφράζεται με υγιή τρόπο. Η υγιής έκφραση του θυμού είναι να μιλήσεις για το θυμό σου, να βάλεις σε λέξεις αυτό που νιώθεις, να εκφράσεις ότι έχεις μέσα σου μία ένταση και ότι νιώθεις αδικημένος ή αδικημένη, ότι νιώθεις παραμελημένος, ότι έχεις αυτές τις σκέψεις. Να ανοίξεις το χρυσό σου το στόμα, να πεις στο τέρι σου τι σκέψεις κάνεις. Ναι. Εγώ πόσες φορές σου λέω, ρε Πάνο, σκέφτομαι αυτό για σένα, ισχύει? Σε ρωτάω, μήπως έχεις αυτό το σκεπτικό και πολλές φορές έχω λάθος. Και μετά εσύ ανοίγεις το στόμα σου και μου λες, όχι, εγώ έτσι το είχα σκεφτεί. Και μπορεί να το έχεις σκεφτεί πολύ διαφορετικά από ό,τι υπέθεσα εγώ. Αν δεν μιλούσαμε όμως, αν δεν σε ρωτούσα, αν δεν εξεφράζα το θύμα μου, δεν θα το λύναμε. Και εγώ δεν είχα μέσα μου resentment. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, θα κρατούσα κακία για κάποια πράγματα που δεν κρατώ. Επίσης, νομίζω ότι ισχύει για πολλούς ανθρώπους ότι επειδή με το τέρι τους γνωρίζονται, είναι καιρό μαζί,
ότι υπάρχει μια ψευδαίσθηση ότι αυτό που αισθάνομαι εγώ τώρα και μπορεί να το δείχνω με τον ΑΒ τρόπο ή μου τρώνοντας ή σταματώντας να μιλάω κλπ. Μου τρώει μια ιδέα. Ένα με καλό το... ζευγάρι μεταξύ του δεν βαζεί μου. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι. Είτε μη μιλώντας καθόλου. Ναι. Ότι ο άλλος θα καταλάβει. Ο άλλος δεν θα μυρίσει τα νύσια του. Δεν θα καταλάβει. Υπάρχει μια έκφραση στην Κυπριακή να μυρίσει τα νύσια μου, να μου σκεφτεί εσύ. Θα δεν θα καταλάβει. Ότι δεν ανοίγεις το χρυσό σου το στοματάκι και λες αγάπη μου, μωρό μου, που τε έχεις σπάσει τα νεύρα μου γιατί έκανες αυτόν και αυτό με έκανε να νιώσω έτσι και έκανα αυτές τις σκέψεις και υποθέτω για σένα αυτά τα πράγματα και come clean. Έλα, πες μου. Τι έχω... φάση, πόσες φορές δεν μου λες τι φάση και σου λέω και εγώ τι φάση. Ναι. Εξήγα μου τι φάση σου ρε φίλε. Ναι. Ή πόσες φορές δεν σε ρωτάω τι έχεις. Ή πόσες φορές δεν με ρωτάς εσύ εμένα τι έχεις. Και πολλές φορές μπορεί για παράδειγμα εγώ να κάνω κάτι και να είμαι προβληματισμένη για κάτι που να μην έχει σχέση με τον πάνω. Να με βλέπει ο πάνω προβληματισμένη, έρχεται και με ρωτάει τι έχεις. Μπορεί αυτόματα να πω τίποτα και μετά από μισό λεπτό να γυρίσω και να σου πω: ξέρεις, σκέφτομαι αυτή τη δουλειά, ότι δεν την έκανα και πώς θα την κάνω. Και ησυχάζεις που μπορεί να σκέφτεσαι ότι έχω κάτι μαζί σου και είμαι σιωπηλή. Ναι. Πολλοί κόσμος όταν ρωτάει τι έχεις, περιμένει να ακούσει ένα τίποτα και σιωπή μετά. Και πολλοί άνθρωποι που ρωτούν τι έχεις από αυθεντικό ενδιαφέρον ακούνε ένα τίποτα και σιωπή μετά, γιατί οι άλλοι δεν τους εμπιστεύονται ή δεν τους εκτιμούν αρκετά ώστε να ανοίξουν την ψυχή τους ή να δώσουν προσοχή στον σύντροφο τους. Δηλαδή την ώρα που με ρωτάς τι έχεις, εγώ σκέφτομαι ότι για να με ρωτάς τι έχεις σημαίνει ότι σου φάνηκε ότι κάτι έχω και προφανώς ότι κάτι έχω μαζί σου ή ότι έχω κάτι που χρειάζομαι βοήθεια. Όχι απαραίτητα. Και πρέπει να ανταποκριθώ, ναι, όχι απαραίτητα, στην ανησυχία που έχεις να σου απαντήσω. Να χρειάζεσαι κάτι. Να σκέφτεσαι, να έχεις αγχωθεί για κάτι. Δεν απαραίτητα να έχω. Ναι, δηλαδή όταν ο άλλος με ρωτάει τι έχεις, σημαίνει ενδιαφέρεται για μένα και νοιάζεται να μάθει. Δεν με περιορίζει με κάποιον τρόπο αν με ρωτάει τι έχεις. Ναι. Εγώ στο παρελθόν έχω εισπράξει πολλές φορές εξαιρετικά έντονη παθητική επιθετικότητα όταν ρωτούσα τι έχεις. Ή καθώς βίωνα παθητική επιθετικότητα, ρωτούσα τι έχεις και απάντηση ήταν τίποτε και τα μούτρα ήταν μέχρι το πάτωμα και η τοξικότητα ήταν στο Θεό. Άμα έχεις περάσει τοξικές καταστάσεις και το ερώτημα τι έχεις μπορεί να σου ακούγεται επιθετικό. Όχι, μιλάω τώρα να σου πω περιστατικό, περιστατικά, συνεχιζόμενα περιστατικά. Να μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι, να χτυπάει την πόρτα με μπου, που να δείχνει την ένταση, να χτυπάει τα πόδια του κάτω καθώς περπατάει σε ξύλινο πάτωμα. Μιλάμε τώρα πριν το 19 κουβέντες που ήταν τα ξύλινα τα πατώματα. Να ξεφυσάει από εδώ, να ξεφυσάει από εκεί και να ρωτάς τι έχεις και να σου λέει τίποτα και να βλέπεις ένα πρόσωπο γεμάτο βδελιγμία. Και να ανακαλύπτεις μετά από 2-3 εβδομάδες ότι τότε γινόταν κάτι που εσύ δεν είχες. Πού να στα λέω, αγάπη μου. Παλαιές κυβερνήσεις. Ναι. Και το τι έχεις να το παίρνει ως επιθετικό. Ναι. Ενώ και να μου λέει ποια νομίζεις ότι είσαι και επειδή είσαι ψυχολόγος μπορείς να διαβάζεις τα μυαλά των ανθρώπων. Σου λέω έτσι περιστατικό. Τάκ οι πόρτες, μπαμ οι πόρτες, μπαμ τα πόδια κάτω, μπαμ οι τσακούλες από το σούπερ μάρκετ κάτω, μπαμ τα ψυγεία, μπαμ και να βλέπεις ότι άλλος είναι μες στα νεύρα και να μην παραδέχεται το χινεύρα. Και να λες είναι κάτι που μπορώ να κάνω να σε βοηθήσω και να λέει όχι δεν έχω τίποτα, να μην μιλάς. Οπότε μου λέει Μήπως ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα όμως. Αυτά συζητάνε τα ζευγάρια. Γιατί, ρωτάνε τι συζητάνε τα ζευγάρια. Τα ζευγάρια συζητάνε. Μπορεί να θέλουμε ερώτηση αφορά τη θεματολογία, όχι το πώς. Τα ζευγάρια συζητάνε και για το τι έχουν βιώσει στο παρελθόν. Και ναι. Εξηγούν στον σύντροφο τους τι έχουν βιώσει στο παρελθόν για να καταλάβει ο σύντροφος τους γιατί έχουν κάποιες ευαισθησίες. Ας πούμε, το πολύ κλασικό παράδειγμα. Όταν συγκατοικήσαμε, που σου είχα πει τις ώρες που ήσουν εσύ στη δουλειά, εγώ θα έκανα βίντεο. Ναι. Και δεν προλαβαίνω να τελειώσω τα βίντεο. Όταν ερχόσουν από τη δουλειά σου, έλεγα: σε πειράζει να κάνω βίντεο. Και μου λέγες: γιατί με ρωτάς? Με μια ειλικρινή απορία. Γιατί εγώ είχα βιώσει στο παρελθόν να δέχομαι πόλεμο άμα ήταν να κάνω βίντεο την ώρα που άλλος δεν δούλευε. Και εσύ δεν μπορούσες να το καταλάβεις, αλλά όταν σου εξήγησα. Ναι, έπρεπε να σου πω, ξέρεις, για 3 ολόκληρα χρόνια δεχόμουν τιμωρία αν έκανα βίντεο την ώρα που ο άλλος ήταν στο σπίτι. Δεν πρέπει να του κάνεις αέρα. Αέρα με ένα φίλο φίλη. Το φτερό. Ναι ρε μάνα μου, αλλά αν δεν σου το εξηγούσα εσύ δεν θα παρεξηγούσες και θα έλεγες καλά αυτή τι έχει τώρα.
ή θα έλεγες χαζί. Πόσα πράγματα κάνουμε γιατί έχουμε τραύματα από το παρελθόν ή γιατί έχουμε ευαισθησίες που φέρονται χαζά σε κάποιον αδεξερή ιστορία. Όχι, δεν σκέφτηκα εσύ χαζί. Από περιέργεια ρωτήσα, μου φάνηκε περίεργο αυτό. Είναι λίγο παράξενο. Από περιέργεια ρώτησα γιατί. Και σου απάντησα. Ναι. Το πιάσαμε, το κατάλαβα. Μα θα σου έλεγα και να μην με ρωτούσε. Έχω υπόψη μου ότι αυτό ακούγεται κάπως. Ότι για παράδειγμα είσαι ένας άνθρωπος χωρίς αυτοπεποίθηση, αν ρωτάς αν είναι εντάξει να κάνεις βίντεο. Αλλά να πούμε και εδώ ότι εμείς συζητάμε πολύ και για τη συνεξάρτηση. Που είμαστε και οι δύο κάργα συνεξαρτώμενοι. Σε κάργα από θεραπεία για να είμαστε. Ναι. Έχουμε γράψει μνημεία συνεξάρτησης στα ιστορικά μας. Υπήρξε μνημειώδηση συνεξάρτηση που επιδείξαμε εις το παρελθόν. Τι μου ήρθε μια σκέψη τώρα. Για πες ρε μωρό. Η συνεξάρτηση γενικά μου φαίνεται πιο πολύπλοκη σαν κατάσταση από την, τον ναρκισσιστικό στυλ, από την κακοήθεια. Βεβαίως είναι πιο πολύπλοκη. Γιατί μιλάμε για μια συνθήκη στην οποία αυτοβαραθρώνεσαι, αυτοκαταποντίζεσαι, αυτοκαταστρέφεσαι. Δεν έχεις καθόλου ώρα να δεις ότι παθαίνεις ζημιά, πόσο μάλλον να αντιληφθείς ότι τη ζημιά την παθαίνεις από τον ίδιο σου τον εαυτό και πόσο μάλλον να ζητήσεις ουσιαστική βοήθεια για να ξεπεράσεις εσύ το ελάττωμα σου, το αείπι σου και πας και ρωτάς τους ψυχολόγους και τους πνευματικούς και τον ένα και τον άλλο πώς θα βοηθήσεις το καημένο τον αρκισάκι. Καλά με τους πνευματικούς σώθηκες, άστο. Εγώ καιρό που έσωσα εσύ πιο πρόσφατα. Είδες εκείνο το βιντεάκι που σου δείξα προχθές. Ωραία, προχθές που έλεγε εκείνος ο γέροντας, τι ωραίος που ήταν. Ναι. Μια χαρά λέει ήταν τα αδέρφια μεταξύ τους μέχρι που βρήκαν οι γυναίκες. Ναι, τότε μπήκε ο διάβολος μέσα στο σπίτι. Ναι, μισογυνισμός στο έπακρο. Αγάπη, θα πας στο φαρμακείο σε λίγο στρίβεις, ε. Να, ναι. Ναι. Μπήκα και έγραψα σχόλιο, αλλά δεν μου απάντησε κανείς γιατί άραγε. λέει ότι του είπε η μάνα, το ξέρεις γιατί δεν τσακώνεσαι με τον αδερφό σου. Επειδή είσαι, δεν έχεις γυναίκα. Αν είχες γυναίκα, θα τσακωνόσασταν και θα κάνατε. Και του λέω κι εγώ, εσωτερικευμένο μισογενισμό η μάνα σας, εξωτερικευμένο μισογενισμό εσείς, πάτερ. Ο Χριστός δεν είναι ο μισογίνης. Έτσι έγραψα. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα και έγραψα σχόλιο κάτω από βίντεο άλλου YouTuber. Ενώ σχόλιο που να μην σύμφωνο. Γιατί ήταν πολύ. Να το βάλω. Όχι τώρα, μα να το βάλουμε άλλη ώρα. Ενώ να το βάλω όταν κάνω μοντάζ. Να το βάλεις όταν θα κάνεις. Α, ναι, σε αυτό εδώ να μπει μέσα το βιντεάκι. Ναι. Δεν είναι άσχετο μωρέ τώρα. Άσχετο. Εδώ κάναμε. Άσχετο. Ναι. Τι άλλα συζητάμε. Ζητήσαμε γιατί εδώ είναι το θεϊκό φαρμακείο που την άλλη φορά βγήκα από το φαρμακείο και άνοιξα την πόρτα και κάθισα σε ένα αυτοκίνητο στο οποίο καθόταν ένας νεαρός και δεν ήταν το δικό μου. Α, εδώ ήταν αυτό. Ναι, ναι, εδώ ήταν. Τέλεια. Αυτό. Και μου κάνει. Τέλεια. Επιστρέφουμε. Θυμάσαι τώρα που μείναμε. Πού μείναμε, ναι. Στο τι άλλο συζητάμε. Τώρα στο φαρμακείο. Εκτός. Ναι, παιδί μου. Λέει η Λευκή, παρακολουθεί τον Λάκη και την Ολίβια. Έστειλε η Μαρία τι συζητάμε, τι συζητάνε τα ζευγάρια εδώ. Και εμείς το πήγαμε λίγο στο πώς διαφωνούμε. Δηλαδή το έχουμε ξαναπεί αυτό, γι' αυτό σου λέει είμαστε λίγο εκτός θέματος. Βέβαια, φυσικά το πώς διαφωνούμε είναι και αυτό μέσα στο τι συζητάμε, αλλά ίσως. Λοιπόν, να σας πω εγώ που είναι αρχή. Ίσως να είναι άλλο το ερώτημα. Εγώ ξέρω ποιο είναι το ερώτημα της Μαρίας. Για πες. Το ερώτημα της Μαρίας είναι που είμαστε να είναι δημιουργημένη οικογένεια, αν μιλούμε μεταξύ μας ο ένας για τα παιδιά του άλλου από προηγούμενους γάμους ή σχέσεις. Για τα παιδιά, για τις γυναίκες, όχι για τα παιδιά. Όχι τα παιδιά τα μεταξύ μας. Εγώ ξέρω τι ρωτάει η Μαρία. Για τους γονείς τα παιδιά. Γιατί μου το ρώτησε και ιδιαιτέρως η Μαρία τον το πράγμα. Α, γιατί λέει μου έχει κάποια ζευγάρια που είναι αναδημιουργημένα, που άμα πάει η γυναίκα του αναδημιουργημένου ζευγαριού. Να πει κάτι, να πει τη γνώμη της, ας πούμε, για έναν παιδί που έχει ο άντρας της από προηγούμενο γάμο, το οποίο δεν είναι και δικό της παιδί. Εμείς με τον Πάνον έχουμε δύο παιδιά μεταξύ μας, τη Γογόν και τον Νικόλα. Όμως, για παράδειγμα, εγώ έχω και δύο παιδιά τα οποία δεν είναι παιδιά του Πάνου, γιατί είναι παιδιά από τον προηγούμενο μου γάμο, ο Λάζαρος και η Κυριακή. Και μπορεί να προκύψει, ρε παιδί μου, κάτι που να έχει σχέση με τον Λάζαρο και την Κυριακή. Εσύ τολμάς να μου μιλήσεις για αυτό το θέμα. Γιατί μου έλεγε μια περίπτωση ενός ζευγαριού που η γυναίκα. Προσπαθούσε να πει στο σύντροφο της, ρε παιδί μου, στον άντρα της, ότι ξέρεις,
το παιδί σου, το ενήλικο σε χειρίζεται, είναι λίγο χειριστική αυτή η συμπεριφορά και έτρωγε τείχον και της έλεγε δεν σου πέφτει λόγος τι κάνω εγώ με το παιδί μου από προηγούμενο γάμο. Καταλάβες, είναι τούτο που θέλει ερώτηση η Μαρία, γι' αυτόν ερώτησε μια αναδημιουργημένη οικογένεια τη συζητά. Είναι λίγο τρίκι αυτό. Τώρα για μας... Εμείς τα συζητούμε όλα. Εμείς δεν είχαμε πρόβλημα γιατί... Εμείς από την αρχή θεωρήσαμε ότι όλη η προηγούμενη ζωή μας έρχεται και ενώνεται τώρα με τη ζωή του άλλου. Οπότε ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Ό,τι είναι δικό μου πρόβλημα είναι και δικό σου πρόβλημα. Και ό,τι είναι δικό σου πρόβλημα είναι και δικό μου πρόβλημα. Ενώ υπάρχει αυτή. Ναι, εμείς είχαμε μια αμεσότητα μεταξύ μας. Οπότε εμείς δεν είχαμε πρόβλημα με αυτό. Δεν ντρεπόμαστε να πούμε. Μα έτσι πρέπει να είναι τα ζευγάρια όμως. Δηλαδή δεν γίνεται ο άλλος που ζει μαζί σου. Εντάξει, η γυναίκα σου, ο άντρας σου που ζει μαζί σου. Μέσα σε εκείνον το σπίτι, στο οποίο εκείνον το σπίτι μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο έναν παιδί από προηγούμενο γάμο ή σχέση και να σε αναστατώσει και να είσαι αναστατωμένος. Ή μπορεί να αφήσεις για παράδειγμα την οικογένεια σου, την αναδημιουργημένη, και να φύγεις για πόσες μέρες να πας να τρέχεις ξοπίσω ένα μεγάλο παιδί. Που, τώρα μιλάμε για μας, μιλάμε τώρα για περιπτώσεις άλλες που έχω υπόψη μου ότι για αυτές ρωτάει η Μαρία. Ή να πει ας πούμε ο άντρας ο οποίος έχει γάμο, σχέση, να δημιουργημένη οικογένεια με μια γυναίκα, ξέρεις ότι το καλοκαίρι εγώ θα πάω διακοπές με τα παιδιά μου από τον προηγούμενο μου γάμο και δεν θα έρθεις εσύ. Καταλαβαίνεις, είναι τέτοια πράγματα που ρωτάει η Μαρία. Εγώ ξέρω τι ρωτάει η Μαρία. Εντάξει, δεν έχω... Ξέρω γιατί τις έχουν τύχει στο γραφείο. Είναι λίγο τρίκι αυτά, εντάξει, εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Κοίταξε, άμα είναι τρίκι όμως σημαίνει έχει προβλήμα η σχέση. Πώς εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο να τον παντρευτώ ή, μια... ή να τον νυφευτώ, να παντρευτώ έναν άντρα, να νυφευτώ μια γυναίκα, να δημιουργήσω οικογένεια μαζί του και να του λέω, ξέρεις, αυτό το κομμάτι δεν σου πέφτει λόγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν είσαι εσύ η μητέρα ή ο πατέρας εκείνων των παιδιών. Εμείς δεν έχουμε έτσι θέματα με τον Πάνο, δηλαδή εκτός του ότι συμφωνούμε στην αντιμετώπιση γενικότερα των θεμάτων, δεν έχουμε ομοφωνία στο πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα. Εγώ για παράδειγμα ποτέ δεν θεώρησα ότι δεν έχει λόγο ο Πάνος να εκφράσει έναν προβληματισμό για οτιδήποτε που έχει να κάνει με τα παιδιά που είναι από τον πρώτο γάμο το δικό μου και όχι τα παιδιά που έχουμε μαζί. Ναι. Παρόλο που δεν έτυχε να έχουμε θέμα. Εντάξει, συζητήσεις κάνουμε, θέμα όχι. Ενώ okay. Δεν έτυχε ποτέ να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα να μου πεις θέλω να σου πω τη γνώμη σου για κάτι και εγώ να σου πω όχι σιώπα, δεν σου πω λόγος. Καλά, ναι. Ή να σου πω θα σε αφήσω μόνος σου εσένα και τα μωρά και θα λείψω μια εβδομάδα γιατί θα πάω να κάνω πράγματα που έχουν σχέση με την προηγούμενη μου ζωή. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εδώ έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου που θα πρέπει να κάνουμε και σκεφτόμαστε πώς θα πάμε όλοι. Ή να μην πάμε καθόλου. Να μην πάμε καθόλου. Μην το λες αυτό, να ακούω κόσμο. Ξέρεις πόσο κόσμο πρέπει να γνωριστούμε διαζώσει. Εντάξει, βέβαια, θα γίνει αυτό, αλλά σου λέω ότι. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η ζωή μας είναι από ένα σημείο και μετά μαζί και ότι δεν έχει λόγο ο ένας σύντροφος να γνιάζεται για το τι συμβαίνει στον άλλο σύντροφο σε όλους τους τομείς της ζωής του. Εννοείται ότι δεν θα πάρει αποφάσεις ο ένας για τον άλλον, αλλά υπάρχει, συζητούμε αυτά τα θέματα. Γιατί έχει που δεν τα συζητούν πάνω. Της λέει της γυναίκας του προσωπική περίπτωση συζήτηση, κομμένη, πώς το λέει, προσωπική περίσταση. Α, δεν το ξέρω. Σου λέει δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Το τι θα κάνω εγώ με τα ενήλικα παιδιά μου από τον προηγούμενο μου γάμο είναι προσωπικό μου ζήτημα και δεν σου πέφτει λόγος. Προσωπική περίπτωση συζήτηση κομμένη. Υπάρχει μια έκφραση που είναι μια ταινία. Ναι. Τέλος πάντων, το τι συζητούμε τα ζευγάρια μεταξύ μας, δηλαδή το πρέπει να ξυπνήσεις ρε παιδί μου, να πεις έναν καλημέρα στον άλλον. Να του ρωτήσεις αν κοιμήθηκε καλά. Θα του διηγηθείς τον εφιάλτη σου. Α, ναι. Να σε συμπονέσει. Θα διηγηθείς το χαζό νερό που είδες, θα γελάσετε. Συζητούμε για συναισθήματα. Τι άλλα λέμε. Για το κανάλι λέμε πολλά. Εμείς είμαστε και κολλητοί εκτός από ζευγάρι. Είσαι ο καλύτερος μου φίλος. Για τις ψυχούλες που έρχονται από κάτω και βγάζουν τα δικά τους λέμε. Εντάξει. Δεν το κάνουμε όμως μόνο ο Ζουλιάν. Εσύ το κάνεις και ως συμπαράσταση ρε αγαπή. Δηλαδή ναι. Ο Πάνος είναι ο πρώτος που θα πάει να διαβάσει σχολεία. Ναι. Είναι ο πρώτος που θα εντοπίσει τις ψυχουλιάσεις. Για τα παιδιά μας συζητούμε. Άμα έχουμε μια ανησυχία για
το αν χειριζόμαστε καλά ένα θέμα, το συζητούμε μεταξύ μας. Ναι, και το μέλλον συζητούμε, τέλος πάντων αυτό που μπορούμε να σχεδιάσουμε, ό,τι μπορούμε να σχεδιάσουμε. Ναι. Για τα οικονομικά συζητούμε. Ναι. Υπάρχει πλήρης διαφάνεια και πλήρης... Νομίζω έχουμε κάνει έναν τα οικονομικά μας, δεν τα διαχωρίζουμε. Μοίρασμα, ναι. Εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω τα ζευγάρια που διαχωρίζουν τα οικονομικά τους. Νομίζω ότι ένα ζευγάρι που διαχωρίζει τα οικονομικά του ίσως είναι με το να μπόδι στην πορτά. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι μαθημένοι σε αυτό. Δεν ξέρω και τι έχουν δει και από τις... τα σπίτια τους. Εγώ, ό,τι και αν έχω δει από τις προηγούμενες καταστάσεις, δεν θα χάσω την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους και στην αγάπη, επειδή υπήρξε στο παρελθόν άνθρωπος ο οποίος με εκμεταλλεύτηκε. Εκμεταλλεύτηκε την αγάπη μου. Τώρα μιλούμε για ένα ζευγάρι το οποίο είναι μαζί, έχουν αποφασίσει συνειδητά να είναι μαζί και έχουν ενώσει τις ζωές τους. Ήταν να ενώσει τη ζωή σου και με ενώσει το πορτοφόλι σου. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι το οικονομικό θέμα το βλέπω πολύ δεύτερο μπροστά στην απόφαση να ζήσεις με κάποιον, να είσαι με κάποιον. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να είσαι με κάποιον, έχει δικά μου και δικά σου. Όχι. Είναι όλα δικά μας. Ναι. Επίσης, ούτε καλή ιδέα είναι κάποιος από τους δύο σε ένα ζευγάρι, εκείνος που ίσως έχει περισσότερα εισοδήματα αυτό το διάστημα, να λέει εγώ βγάζω τα παραπάνω λεφτά, εγώ αποφασίζω πως θα τα ξοδέψουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Λίγο... και από άνδρες και από γυναίκες. Narc, λίγο narc φάση αυτή. Very narc. Narc σημαίνει ναρκισιστική. I make the money, I take the decisions. Έτσι. Decisions. Αυτά. Τι άλλο συζητάμε. Για την υγεία μας συζητάμε. Ναι. Κάνουμε διαγνώσεις. Εμείς κάνουμε και πάρα πολύ, πολύ χιούμορ κάνουμε, εμείς πάρα πολύ. Χιούμορ συζητάμε. Πειραζόμαστε, κοροϊδευόμαστε. Και την ερωτική μας ζωή συζητάμε. Συζητάμε δηλαδή, μα βρούμε ώρα να προγραμματίσουμε να την δημιουργήσουμε. Μα βρούμε ώρα. Το Σάββατο μπορείς, όχι, όχι. Ναι. Εντάξει. Αυτά, ξέρω εγώ. Θέλετε στα σχόλια να για μας για τα παιδιά συζητάμε, για το αν, είναι, αν μας φαίνονται ευχαριστημένα, αν είναι ναι, εντάξει. Αν είναι καλά τα παιδιά, αν είναι σε καλή ψυχική, έτσι είναι σημαντική κατάσταση. Χαιρόμαστε με τις χαρές των παιδιών. Άμα κάτι απασχολεί έναν παιδί, το συζητούμε και στενοχωριόμαστε κι εμείς. Ναι. Για τα ζώα συζητούμε πάρα πολύ. Για τα ζώα συζητούμε πολύ. Για τα παιδιά, τη γάτα του και το σκύλο μου. Η γατούλα μου, ναι. Η γατούλα του και το σκυλάκι μου, ναι. Επίσης για τα παιδιά ψάχνουμε χρόνο για κάποια βόλτα ή κάποια κουβέντα ναι, κλπ. Ναι. Το έχουμε... τον έχουμε το έγνοια του τον νέο, ναι, ότι πρέπει να περνούμε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά. Και παρόλο που πολλές φορές βαριόμαστε να πάμε βόλτες, πάμε. Πάμε. Ναι, γιατί είμαστε και οι δύο λίγο... είπαμε, ταιριάζουμε, ναι. Μούχλες. Είμαστε σπιτόγατοι και σπιτόσκυλοι. Πως το λάκι που δεν βγαίνει έξω που είναι σπιτόσκυλος. Ναι. Αυτά. Αυτά. Εσείς τι συζητάτε μεταξύ σας ή τι θα θέλατε να συζητήσετε μεταξύ σας και φοβάστε να το κάνετε ή οποιαδήποτε ερώτηση, feedback, ανατροφοδότηση στα σχόλια που μπορεί να αποτελέσει και υλικό για ένα επόμενο βίντεο. Πάντως, αγάπη μου, θέλω να σου το πω αυτόν, ότι ζούσα 48 χρόνια μέσα στην πλήρη ένα συνεννοησία με τους γύρω μου. Εντάξει, συνεννοούμε ένα Αριστονίκη για να είμαι ειλικρινής και με κάποιες άλλες φίλες μου, φίλους μου, αλλά σποραδικά για λίγο. Μες στο ίδιο το σπίτι μου να συγκατοικώ, να έχω ανθρώπους να συνεννοούμε, πρώτη φορά μου συμβαίνει και είναι καταπληκτικό. Ωραίο. Ναι. Το να υπάρχεις αυθεντικά. Ω, ναι. Άω. Άω. Λέμε και άω πολύ εμείς. Το ποίημα του Κωστή Παλαμά. Δεν ναι, σ' αγαπώ, σ' αγαπάω. Βάλ το από κάτω στο βίντεο. Δεν σ' αγαπώ, σ' αγαπάω. Είναι ωραίο. Άω. Και λέμε άω και μάλιστα λέει και ο Νικόλας άω. Το έχει μάθει και ο Νικόλας το άω. Που όταν λέμε άω είναι συχθηματικό για το σ' αγαπάω. Και πολλές φορές λέμε στα αυτογείτονα εγώ άω. Απαντά πρώτο ο Νικόλας άω που ακούει καλύτερα. Επίσης μέσα στο σπίτι λέω αγάπη μου, γυρνούν και τρεις και τέσσερις. Γυρνάει και ο Λάκη τώρα και πέντε σε λίγο θα γυρνάει. Και... να γυρνάει και η γάτα. Γυρνάει και η γάτα σε λίγο. Όχι και τρεις και τέσσερις. Τρεις.
Και όλα και 4. Και η γάτα 5. Καλά το είπα. Άντε, γεια! Πρέπει να κατεβάσουμε τα ψώνια, πρέπει να συζητήσουμε και στο κατεβάσουμε. Εγώ θα τα κατεβάσω. Δέχομαι. Εντάξει. Γεια.